Καλησπέρα, Εμιλία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ενέκρινε την αρχική συμφωνία για εξαγορά του καλού χαρτοφυλακίου του συνεργατισμού από την Ελληνική Τράπεζα. Ωστόσο, να πούμε πως σε αυτή την συμφωνία δεν υπάρχει το κομμάτι των κεφαλαίων. Δεν περιλαμβάνεται δηλαδή η μετοχική δομή, το ποιοι επενδυτές θα βάλουν κεφάλαια και σε ποιο ποσό. Να πούμε ότι στις πρώτες του δηλώσεις ο Υπουργός Οικονομικών, μετά την ολοκλήρωση του Υπουργικού Συμβουλίου, δήλωσε πως πρόκειται για μια δύσκολη απόφαση. Ωστόσο, όπως τόνισε, πίσω από το ανθρώπινο πρόσωπο του συνεργατισμού υπήρχε μια χαλαρή δομή και πολλά λάθη και παραλήψεις. Γι' αυτό ήταν αναγκαία αυτή η εξέλιξη. Δεν χρειαζόμαστε πλέον, τόνισε ο Χάρης Γεωργιάδης, τράπεζες που να στέκονται σε πύληνα πόδια. Τώρα, να πάμε στο περιεχόμενο της συμφωνίας. Να δούμε πρώτα τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, Κωνσταντίνα, και να επιστρέψω κοντά σου, γιατί ξέρω ότι έχεις και αποκαλυπτικές πληροφορίες και όλο το παρασκήνιο του τι έχει συμβεί και αποφασιστεί Οικονομικών. Τώρα, τι προβλέπει αυτή η καταρχήν συμφωνία? Λοιπόν, τι προβλέπει? Ότι μέχρι την Δευτέρα, που είναι και η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συνεργατισμού στις 6:30 το απόγευμα, στην οποία θα συμμετέχει ο μεγαλομέτοχος του συνεργατισμού, που όπως όλοι γνωρίζουμε είναι το κράτος, θα πρέπει η Ελληνική Τράπεζα να καταθέσει την μετοχική της δομή. Θα πρέπει δηλαδή να ξεκαθαρίσει πλέον ποιοι θα είναι οι μέτοχοι και το ποσό που θα συνεισφέρουν για να κλείσει και επίσημα η εν λόγω συμφωνία. Τώρα, τι παίρνει η Ελληνική Τράπεζα και τι το κράτος? Η Ελληνική Τράπεζα θα λάβει το σύνολο των καταθέσεων, οι οποίες πλέον πρέπει να θεωρούνται εγγυημένες και διασφαλισμένες, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Θα πάρει περιουσιακά στοιχεία που θα περιλαμβάνουν ομόλογα και μετρητά. Θα πάρει ολόκληρο το καλό χαρτοφυλάκιο του συνεργατισμού, εκτός ένα πολύ μικρό μέρος που θα μείνει στο κράτος, αλλά θα πάρει και μισό δισεκατομμύριο μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τώρα, από την πλευρά του, το κράτος θα πρέπει να προχωρήσει σε μια νέα κατάθεση στον συνεργατισμό ύψους 1 δισεκατομμυρίου. Αυτό θα γίνει μέσω έκδοσης νέου ομολόγου, αλλά και με κάποιων ρευστών. Θα λάβει επιπλέον περιουσιακά στοιχεία ύψους 10,3 δισεκατομμυρίων. Σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται όλα τα ακίνητα του συνεργατισμού, όλα τα υποκαταστήματα, αλλά και μισό δισεκατομμύριο εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυτά τα εξυπηρετούμενα δάνεια που θα λάβει το κράτος είναι δάνεια κοινοτήτων και δήμων, τα οποία για τους δικούς της λόγους δεν ήθελε να αναλάβει η Ελληνική Τράπεζα, και φυσικά το κράτος, όπως δήλωσε εξ αρχής, θα πρέπει να λάβει και τα κόκκινα δάνεια, ολόκληρο το κακό χαρτοφυλάκιο. Άρα, το οποίο έχουμε... θα μεταφερθεί στον φορέα όταν δημιουργηθεί. Έχουμε ένα καινούριο στοιχείο λοιπόν εδώ. Θα λάβει και μετοχές. Άρα εδώ έχουμε ένα καινούριο στοιχείο, Κωνσταντίνα, έχουμε που τις προηγούμενες μέρες στοιχείο, δεν είχε γίνει γνωστό, ότι κάποια δάνεια εξυπηρετούμενα, άρα όχι μόνο κόκκινα, θα μείνουν στα χέρια του κράτους και θα μεταφερθούν και αυτά στο φορέα. Σωστά. Που ανήκουν σε δήμους και κοινότητες, ενώ η Ελληνική Τράπεζα θα λάβει και ένα μικρό μέρος μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ναι. Τώρα, να πούμε ότι επίσης το κράτος θα πρέπει να προχωρήσει σε μια εγγύηση, να εγγυηθεί δηλαδή δάνεια ύψους 2 δισεκατομμυρίων. Και αυτά τα δάνεια θα τα εγγυηθεί επειδή πολύ πιθανόν να προκύψουν μη αναμενόμενες ζημιές από αυτά τα δάνεια. Έτσι εξασφαλίζει την Ελληνική Τράπεζα με αυτόν τον τρόπο. Να πούμε ότι η εγγύηση θα ισχύει για 12 χρόνια. Ενώ τώρα να πούμε τι γίνεται με τον φορέα. Στον φορέα, όπως είπαμε προηγουμένως, θα μπουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα μπει μισό δισεκατομμύριο εξυπηρετούμενα δάνεια και επίσης ο φορέας θα διαχειρίζεται και τα ακίνητα που θα αναλάβει το κράτος. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, τα ακίνητα που θα έχει στα χέρια του το κράτος θα μπορεί να τα υπενοικιάζει, να τα μισθώνει ή να τα χρησιμοποιεί όπως θεωρεί καταλληλότερο. Ενώ να πούμε ότι αναμένεται πως θα έχει και έσοδα από τον φορέα. Από αυτά τα δάνεια που θα εξυπηρετούνται. 250 εκατομμύρια. Λοιπόν, και από τα δάνεια που θα εξυπηρετούνται αυτά των κοινοτήτων, αλλά και από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, γιατί θα γίνει ένας επαγγελματισμός χειρισμός πλέον, οπότε θα υπάρχουν και έσοδα. Έτροχε.
Έντονες διεργασίες και μαραθώνιες συσκέψεις μέχρι πρωίας πραγματοποίησαν τα διοικητικά συμβούλια τόσο του συνεργατισμού όσο και της Ελληνικής Τράπεζας, ούτως ώστε να διευθετηθούν και τα τελευταία τεχνικά θέματα της συμφωνίας. Ωστόσο, καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην Ελληνική, καθώς εκκρεμούσε η λίστα με τους επενδυτές που θα συμμετέχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο είναι προαπαιτούμενο για κλείσιμο του deal. Οι αξιωματούχοι της Ελληνικής Τράπεζας βρίσκονται σε αναβρασμό για να βρεθεί χρυσή τομή, τηρώντας την ίδια ώρα σιγή ηχθείως. Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συνεργατισμού για να εγκρίνει τυπικά ο μεγάλο μέτοχος που είναι το κράτος στην συμφωνία, ενώ στις 11 Ιουλίου συνέρχεται εκτάκτως η Ελληνική Τράπεζα για να τεθεί προς ψήφιση η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Δύο ώρες κράτησε περίπου η πρώτη συνάντηση των συντεχνιών με την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, ούτως ώστε να διασφαλιστούν όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων μετά το κλείσιμο του deal με την Ελληνική Τράπεζα. Μέχρι στιγμής τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο και στην συνέχεια θα υπάρξουν και άλλες συναντήσεις. Για τη σημερινή συνάντηση είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι. Έγινε μια ουσιαστική συζήτηση και δόθησαν όσα στοιχεία είχαμε ζητήσει για να μπορούμε να προχωρήσουμε και να κάνουμε ένα δομημένο διάλογο. Σύμφωνα με τις συντεχνίες, το σχέδιο εθελούσιας αφυπηρέτησης θα απευθύνεται σε υπαλλήλους όλων των ηλικιών και σίγουρα με διαφορετικά κριτήρια για την κάθε ηλικιακή ομάδα. Θα γίνει μια αναλογιστική επεξεργασία ανάλογα με το μισθολόγιο, τα καθήκοντα και τα χρόνια υπηρεσίας. Δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε ούτε μίνιμουμ ποσό, αλλά ούτε και μάξιμουμ ποσό. Θα αναμένετε τις επόμενες ημέρες. Ήδη ξεκινήσαμε τη διαδικασία. Αναμένουμε ότι θα καταλήξουμε σε ένα σχέδιο που θα είναι τέτοιο που θα μπορούν οι συνάδελφοι να το πάρουν. Στόχος των συντεχνιών είναι μαζί με το κλείσιμο της συμφωνίας να λυθούν και τα εργασιακά θέματα. Είμαστε πολύ κοντά και επίγεται η συνομολόγηση και η ολοκλήρωση, αν θέλετε, της συμφωνίας. Και επομένως η επιδίωξή μας είναι μαζί με την συνομολόγηση της συμφωνίας να συντρέχει και η επίλυση των εργασιακών θεμάτων. Θα ακολουθήσουν νέες συναντήσεις με την ηγεσία του συνεργατισμού την ερχόμενη εβδομάδα.